Έχουμε λοιπόν διάσταση στην Ευρώπη για το πλαφόν και άλλα θέματα. Έχουμε και πόλεμο τεχνοκρατών, κυρίε και κύριοι, στο Eurogroup, Βασίλη Τσεκούρα, καλό μεσημέρι. Οι χώρε δοκιμάζονται από την μία από τον πληθωρισμό, καραδοκί και ύφεση. Και αυτά είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν του Υπουργού Οικονομία. Και μάλιστα ο Έλληνο Υπουργό Οικονομικών Λίνα, ο Χρήσο Ταϊκούρα, είναι στην Τσεχία, στην Πράγα, πραγματοποιείται αυτό το άτυπο Eurogroup και πηγαίνει με τα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκα πριν από λίγο για τον πληθωρισμό. Που λέει ότι το φυσικό αέριο αυξήθηκε στην Ελλάδα τον Αύγουστο κατά 261,3%. 11,4% πληθωρισμό τον Αύγουστο στην Ελλάδα, πάρα πολύ ψηλά. Το πετρέλαιο θέρμαν αυξήθηκε 65,1%. Ο ηλεκτρισμό 38,5%. Όπω και τρόφιμα, όπω ψωμί και τη δημητριακά. 18,5%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 18%, τα κρέατα 17,1%. Άρα και ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος. Τώρα λοιπόν στο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών τι λένε, λένε ότι πάμε σε μια ύφεση, πάει η Ευρωπαϊκή Οικονομία σε ύφεση. Και εδώ λοιπόν ο μεγάλος διχασμός με τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωζώνης, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το άτυπο Eurogroup, λένε λοιπόν οι Υπουργοί Οικονομικών. Μας ενδιαφέρει πολύ ο πληθωρισμός, είναι πάρα πολύ ψηλός. Μας ενδιαφέρει όμω και το γεγονός ότι πάμε σε ύφεση, πολλέ χώρε πάνε σε ύφεση και δεν μπορούν πάρα πολλέ χώρε, οι οποίε του χρόνου θα έχουν και εκλογέ μάλιστα, να είναι σε εφησιακή κατάσταση, διότι χρειάζονται χώρο για μέτρα στήριξη προ του πολίτε και τι επιχειρήσει. Από την πλευρά του όμω οι κεντρικοί τραπεζίτε τι λένε, δεν μα νοιάζει τόσο ύφεση, μα νοιάζει όμω ο πολύ υψηλό πληθωρισμό, τον οποίο θα πρέπει να ρίξουμε. Γι' αυτό και έλαβαν χθε την απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδε βάση. Κλείνοντα να σου πω. Και έπαιρνε ότι... και άλλοι, όπω φαίνεται, μέχρι το τέλο του χρόνου. Ακριβώ, το ανακοίσω χθε, η κυρία Λαγκάρτ. Και έρχεται και ο υπουργό οικονομικών τη Γαλλία, Λίνα, λίγο πριν μπει στο Eurogroup και λέει ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε την πρόταση που έχει υπάρξει για εταιρικό φόρο 15%. Ένα πανευρωπαϊκό φόρο 15% σε όλε τι επιχειρήσει. Προκειμένου να πάρει η Ευρώπη επιπλέον έσοδα 48 δισεκατομμύρια ευρώ.